και ζούμε όλοι μας και στην Κύπρο και στο Άγιον Όρος και εξαιρέτως ο κόσμος της Ελλάδος σήμερα, αλλά και πολλών πολλών χωρών, μια έκτακτη κρίση που δεν είναι κρίση μόνο οικονομική, που δεν είναι μόνο κοινωνική, είναι κατεξοχήν κρίση νοήματος ζωής και νοήματος θανάτου, διότι και ο θάνατος στην πίστη μας έχει νόημα, αφού προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Εμείς έχουμε το μεγάλο δώρο της Θείας Λειτουργίας. Αλλά αυτόν το μέγα δώρο που εμείς εξαιρέτως οι Έλληνες το γευόμεθα στην πρωτότυπη γλώσσα που εγγράφει, ενώ το απολαμβάνουμε με τόσες μουσικές στίξεις που ακούσαμε σήμερα και μελωδίες και αναβάσεις και μουσικής και νοήματος και λόγου και τυπικού, πολλές φορές έχουμε ελάχιστους καρπούς από αυτήν την μετοχή μας εις αυτόν τούτον το γεγονός της Βασιλείας που ο Τίμιος Πρόδρομος προεφύτευσε πρώτος. Και έχουμε ολίγους καρπούς από την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η Βασιλεία δεν είναι μόνο ένα προσδοκόμενο γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο καλούμεθα σε κάθε Θεία Λειτουργία, είτε πανηγυρικό το τρόπο, είτε απλά, όπως γνωρίζετε εσείς οι Διονυσιάτες εξαιρέτως, τα μικρά σας παρεκκλήσια να τελείτε κάθε κάστην ημέρα, η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και εκεί και σήμερα είναι παρούσα. Το ζήτημα πόσων παρόντες είμεθα εμείς όταν τελείται αυτή η Βασιλεία. Πόσον μυσταγωγείται ο νους και ουχή μόνον τα ότα. Διότι ο ίδιος ο Τίμιος Πρόδρομος που σήμερα γιορτάζομαι, πατέρες μου, δεν επαγγέλλεται μόνο τη Βασιλεία, αλλά βάζει προϋπόθεση της Βασιλείας τη μετάνοια. Άρα στο μέτρο που δεν έχουμε τρόπους μετανοίας και να εφεύρομεν τρόπους μετανοίας. Και αν δεν εφεύρομεν, θα εφεύρει ο φιλάνθρωπος Χριστός για μας τρόπους μετανοίας. Όπως εφεύρε εις την Κύπρο πριν 37 χρόνια. Η εισβολή και η παρατηνόμενη κατοχή, αν την εκμεταλλευτούμε, είναι τρόπος μετάνοιας. Είναι ευκαιρία μετάνοιας. Και χαίρομαι που πολλοί Κύπροι αξιοποίησαν αυτήν την ευκαιρία που τους εδόθηκε, αυτήν την ταπείνωση, γι' αυτόν και η πολλαπλή παρουσία Κυπρίων μοναχών σήμερα στο Αγιώνυμον Όρος. Αλλά να μην βαυκαλιζόμεθα ούτε για την καταγωγή μας, ούτε και για την πολλαπλή παρουσία μας εδώ και αλλού, εάν δεν έχουμε τρόπους μετανοίας. Και το μοναχικό σχήμα που εμείς ενεδύθημε, διότι και εγώ μοναχός είμαι από μονή, είναι το κατεξοχήν σχήμα μετανοίας. Όχι αλίμονο αυτόν το σχήμα να είναι μόνο έναν ύφασμα φερόμενον επί του στήθους μας και να μην είναι τρόπος βίου. Δεν είμαι άξιος να κάνω το δάσκαλο σε εσάς περί μετανοίας, έστω και αν είμαι επίσκοπος, και λόγω ηλικίας, και διότι να μιλάς εντός της Μονής Διονυσίου για μετάνοια θέλει πολύ τόλμη, και ξέρω τι λέω και σε ποιους μιλώ. Διότι εδώ υπάρχουν πατέρες που γεύονται την μετάνοια καθημερινά και την αφάνεια και δεν θέλουν να είναι περισπούδαστοι εν μοναχής. Εάν θέλουμε, πατέρες μου και εσείς λαϊκοί αδελφοί, που τόσο πλούσια γεύεστε την πανήγυρη αυτήν του Τιμίου Προδρόμου, αν θέλουμε να γευτούμε κατά πάντα και δια πάντα και τη Βασιλεία που επαγγέλθη ο Πρόδρομος και τη μετάνοια που έθεσε ως προϋπόθεση της Βασιλείας, έναν έχουμε, να έχουμε επίγνωση.
Εάν δεν έχουμε επίγνωση του ποιοι είμεθα, ο καθένας προσωπικά, με τα συγκεκριμένα του πάθη, τα συγκεκριμένα του προβλήματα, ψυχικά και σωματικά, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ την μετάνοια. Όσον και να κανοναρχούμε, όσον και να στοιχοπλοκούμε τις ωραίες μας ακολουθίες, όση φιλοκαλία και να έχουμε εις την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό καθημερινά να διαβάζουμε τα συγκεκριμένα προσωπικά μας πάθη, αυτά που με αφορούν εμένα. Και αυτά, μετεκπλήξεως, θα με οδηγήσουν στην αγάπη αυτή αίσθησης της επιγνώσεως των δικών μου παθημάτων, θα με οδηγήσει στην τήρηση των αγαπημένων εντολών που ο Κύριος μας τόσο συνοπτικά εναπόθεσε σε εμάς. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την ύπαρξη και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η έκπληξή μας είναι μεγάλη ότι έχοντας εμείς γνώση ως μοναχοί, ως ιερείς, ως αρχιερείς, ως ευσεβείς άνθρωποι της Εκκλησίας, ποιες είναι οι εντολές και οι λόγοι του Κυρίου μας. Ότι η μετάνοια είναι το ζητούμενο για να απολαύσουμε τη Βασιλεία από αυτήν τη ζωή, όχι προσδοκώντας έναν απότερον άδειλον μέλλον, αλλά από τώρα. Ενώ έχουμε αυτήν την γνώση, επειδή απουσιάζει η επίγνωση, δεν έχουμε καρπούς μετανοίας. Μήπως δεν ξέρουμε τις εντολές, τις ξέρουμε τις εντολές. Αλλά φαίνεται, δεν αντιλαμβανόμεθα ότι, κατά που λέει και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, ο Χριστός κρύπτεται εν τις εντολές αυτού. Άρα όσον αγαπούμε αυτές τις δύο εντολές, τόσον ανακαλύπτουμε τον Χριστό. Ανακαλύπτουμε δηλαδή τον επιγγελμένον Υιόν της Βασιλείας, που όταν μας την δωρήσει, μας κάνει και μας κατά χάριν Υιούς και μας οδηγεί στο Θεό Πατέρα εν Πνεύματι Αγίω. Σήμερα ο λαός του Θεού, ο πονεμένος, ο συγχυσμένος, από εμάς τους αρχιερείς, από τους ιερείς μας και από εσάς τους μοναχούς, ανθρώπους μετανοίας αναζητεί. Ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ούτε εξαντλείται η αναζήτησή τους σε έναν πιάτο φαγητών και σε ένα συσίτιο, όπως σε πολλές εμπερίστατες πόλεις ακούμε, και καλώς γίνεται, αλλά δεν φτάνει τούτο. Πρέπει να δώσουμε την αίσθηση στον λαό ότι είμεθα άνθρωποι μετανοίας. Και η μετάνοια έχει και ελπίδα, έχει χαρά, έχει χάρη πολύ, έχει δάκρυα, έχει φώτιση και προηγουμένως καθαρμών. Άρα στο μέτρο που εμείς γινόμεθα άνθρωποι της μετάνοιας, θα είμεθα άνθρωποι της Βασιλείας και ο λαός θα βρίσκει παρηγορία κοντά μας και νόημα ζωής και νόημα θανάτου, και για την προσωπική του ύπαρξη και για το γένος μας και για το έθνος μας. Διαφορετικά θα είμεθα κύμβαλα αλλάζοντα. Μου κάνει εντύπωση ότι εμείς οι οποίοι εφτάσαμε κάποιους ανθρώπους του Θεού και το ελέγαμε με τον Άγιο Γέροντα εδώ τον Πατέρα Πέτρο, τι απέμεινε τελικά από τον 20ο αιώνα, από όλη την εκκλησιαστική πράξη, από τα πολλά κατηχητικά, από τις πολλές θρησκευτικές οργανώσεις, τους πολλούς επισκόπους. Τι έμεινε στον τόπο μας, τι αναζητά ο κόσμος? Την μετάνοια του Γέρο Παΐσιου, του Γέρο Πορφύριου, του Γέρο Ιακώβου, την προσευχή του Γέροντος Χαραλάμπη, του Διονυσιάτη. Μόλις αρθρώσουμε λόγον εμείς οι σχεδόν μογκύλαλοι περί αυτών των ανθρώπων και πώς εβίωσαν την μετάνοια, ο λαός του Θεού Γέροντα τίνει ους ευήκον για να ακούσει. Άρα και το όνομα αυτών των ανθρώπων, και αυτοί είναι ενδεικτικά αναφερόμενοι, είναι δείγμα ότι εάν αγαπήσουμε τις εντολές, εάν αγαπήσουμε την επίγνωση,
έρχεται η κάθαρση, έρχεται ο φωτισμός και πλέον ο άνθρωπος και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη όταν μεταστεί φωτίζει συνεχώς και τους συγχρόνους του αλλά και τους επιγενωμένους, αυτούς που θα έρθουν. Άρα αυτό που η Εκκλησία μας καλεί όλους είναι να είμεθα άνθρωποι μετανοίας. Να μας δώσει ο Θεός, πατέρες, εύχομαι αυτήν την επίγνωση των παθών μας, τη γνώση των Αγίων Οντολών, να απελπιστούμε από τον εαυτό μας. Αν δεν απελπιστούμε και ζητήσουμε με τα πολλού πόθου, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, δεν θα έρθει καθάρσης. Και αν δεν πω, Χριστέ μου, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, δεν θα έχουμε φωτισμό. Ακόμη ελέγαμε ψες σε μερικούς από εσάς και αυτοί οι αλλογενείς, οι αλλόθρησκοι ζητούν από μας το φως του Χριστού. Ακόμα και οι Τουρκοκύπριοι, τώρα που έχουν για αυτούς προδοθεί οι εθνικισμοί τους και τα εθνικά τους οράματα, όταν μας ζητούν και μας βλέπουν, θέλουν ευλογία από μας, θέλουν καθοδήγηση, θέλουν φως. Όταν όμως είναι κλειστός ο διακόπτης, τι φως να δώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτόν το ήθος που ο Τίμιος Πρόδρομος, ως παγκόσμιος προφήτης της μετανοίας, έθεσε ως προϋπόθεση της Βασιλείας. Να έχουμε μετάνοια. Να έχουμε τρόπους μετανοίας. Και επαναλαμβάνω, και αν εμείς δεν γινούμε εφευρέτες της μετανοίας, ο φιλάνθρωπος Θεός, από ό,τι φαίνεται και ιδιαίτερα στις μέρες μας που είναι έντονα αποκαλυπτικές, όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, για όλον τον δουνιά, για όλον τον κόσμο. Έντονα αποκαλυπτικές είναι οι μέρες. Και θα ζήσουμε και πιο αποκαλυπτικές στα χρόνια που έρχονται. Πρώτα ο Θεός, όσοι ζήσουμε. Αλλά θα αντέξουμε όσοι ζούμε έστω κατάτι την μετάνοια. Και αυτόν το κατάτι, το ελάχιστον, το ολίγον, θα γίνει πολλήν από τον έναν Θεό. Και θα μας δώσει την δύναμη να είμεθα μέτοχοι της Βασιλείας Του, που επαγγέλθεν ο Τίμιος Πρόδρομος, και παρηγορία και φως εις τον λαόν του Θεού, που τόσα πολλά περιμένει από μας. Και από τους αρχιερείς, αλλά και από σας το αγιώνυμον όρος. Εισέτη πολλά γέροντα, ευλογημένα εν μετανοία, και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας εδώσετε να είμεθα σήμερα μαζί σας λειτουργοί και άνθρωποι του Τιμίου Προδρόμου.